Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λόγω της υπερθερμάνσεως του πλανήτη, πολλές πρώτες ύλες φυσικοί πόροι από τους οποίους εξαρτώμεθα σταδιακά αρχίζουν να μειώνονται. Και αν δεν εντοπιστεί το πρόβλημα αυτό γρήγορα, τότε θα υπάρξει έλλειψη σε κάποια χρόνια. Άρα λοιπόν, το θέμα της κυκλικής οικονομίας είναι πολύ σημαντικό, διότι συμβάλλει σύν της άλλης στην προστασία του περιβάλλοντος, άρα και στην επιβίωση του πλανήτη. Για να μπορέσει όμως να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα διάφορα προϊόντα υπό ένα κυκλικό σύστημα αναπτύξεως, το οποίο θα σημαίνει τη χρησιμοποίηση ενός προϊόντος, την επανακύκλωσή του και την ανάκτηση ενός άλλου αντιστοίχου προϊόντος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολύ σωστά και με προσοχή τα διάφορα απόβλητα, ούτως ώστε, και να δοθούν διάφορα κίνητα από τα κράτη, ούτως ώστε τα απόβλητα αυτά να μπορέσουν να γίνουν ελκυστικά στην βιομηχανική εκμετάλλευση. Πρέπει επίσης να νομοθετηθούν και διάφοροι θεσμικοί παράγοντες, ούτως ώστε να προστατευτεί αυτή η προσπάθεια, η οποία, όπως ανέφερα, είναι τόσο σημαντική. Ευχαριστώ.